Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα, 3η 10 Ιουλίου, παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από το Ionian Channel. Αλλά αναλυτικά τώρα μαζί θα δούμε όλη την επικαιρότητα από τη Ζάκυνθο και τα υπόλοιπα νησιά της περιφερειάς μας. Πρώτα η ασφάλειά σας. Ασφάλειες αυτοκινήτων τώρα από 96 ευρώ το εξάμηνο. Εμπιστευτείτε μας. Ασφάλειες Λιβάνι. Ακινητοποιήθηκε από τις λιμενικές αρχές της Ζακύνθου και του Κατακόλου στα ανοιχτά της Ζακύνθου το φορτηγό πλοίο Τσάριο της σημαίας Αγίου Βικεντίου που μετέφερε πολεμικό υλικό από την Ουκρανία σε λιμάνι του Μαυροβουνίου και από εκεί στην Αλγερία. Το πλοίο, όπως αναφέρει το Υπουργείο Ναυτιλίας, εντοπίστηκε στα πλαίσια συστηματικών και εντατικών ελέγχων του λιμενικού σώματος και της ακτοφυλακής, ενώ έχει πλήρωμα 4 Ρώσους και 2 Ουκρανούς. Στο θέμα αναφέρεται κατά αποκλειστικότητα το σημερινό φύλλο της ημέρας, ενώ στο πλοίο θα πραγματοποιηθεί έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητα των παραστατικών εγγράφων φορτώσεως και νομιμότητά τους. Κόκκινο συναγερμό σήμανε λίγο πριν τις 8 το πρωί της Δευτέρας στο λιμεναρχείο Ζακύνθου, όταν εντολή από το θάλαμο επιχειρήσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, όπως αναφέρει στο σημερινό της πρώτο θέμα αποκλειστικά ημέρα της Ζάκυνθος, ήταν σαφής και έλεγε: «Λύστε τους κάβους από το ταχύπλο και κατευθυνθείτε προς τα στροφάδια». Όπως επισημαίνει η εφημερίδα στο ρεπορτάζ της, μάταιο ο λιμενάρχης και οι άνδρες του σκάφους του λιμενικού ζητούσαν περισσότερες επίσημες πληροφορίες. Από το Υπουργείο είχε επιβληθεί εισηγεία σειρμάτου. Και να μείνουμε στο θέμα που μόλις παρακολουθήσαμε, κυρίες και κύριοι. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Διονύση Μιλωνά. Κύριε Μιλωνά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Καραμαλάκη, από μένα. Επικρατεί αγωνία για το συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς έχουμε έξω από το λιμάνι μας το πλοίο που μεταφέρει το πολεμικό υλικό. Θα θέλαμε ένα σχόλιο από εσάς, αν υπάρχει κάποια κίνηση, αν στοχεύει να κάνει κάτι η περιφερειακή ενότητα γι' αυτό. Κύριε Μιλωνά. Ναι, δεν σας ακούω καλά. Είμαι στο καράβι, ταξιδεύω για Αθήνα. Ναι. Κάτι πολλά παραλάβετε, παρακαλώ. Ναι, μάλιστα, λέω, αν σκοπεύει να κάνει κάτι η περιφερειακή ενότητα, αν έχει πάρει κάποια μέτρα, αν έχει έρθει σε επαφή με κάποιες άλλες υπηρεσίες, λόγω του πλοίου, το οποίο βρίσκεται στα ανοιχτά στο λιμάνι μας και μεταφέρει πολεμικό υλικό. Ναι, δεν έχουμε κάποια αρμοδιότητα να κάνουμε κάτι. Έχουμε ενημερώσει, βέβαια, και θα έχω μια επαφή σε λίγο και με το λιμενάρχειο, αλλά και με την περιφέρεια, έτσι να δούμε από εκεί και πέρα, μπορούμε διακριτικά να παρακολουθήσουμε. Και από εκεί και πέρα το μόνο που έχουμε να πούμε είναι γεγονότα απαράδεκτα, έτσι, τα οποία βέβαια στιγματίζουν τη σημερινή κατάσταση. Σήμερα το μεσημέρι, το πρωί μάλλον, άνοιξε η Αλεξάνδρου Ρώμα μετά από έγγραφο το που στείλατε στις τεχνικές υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας και ζητάτε να ανοίγει ο συγκεκριμένος δρόμος ως εθνική οδός κάποιες συγκεκριμένες ώρες. Σωστά, κύριε Μιλωνά? Κοιτάξτε, εγώ δεν έκανα τίποτα άλλο. Ναι. Έτσι, και δεν κάνω τίποτα άλλο το τελευταίο διάστημα. Απλώς να υπενθυμίζω σε κάποιους ότι είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τον νόμο. Για αυτά τα δύο θέματα, κρίναμε σκόπιμο να ακούσουμε και την άποψη της Δημοτικής Αρχής. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Στέλιο Μποζίκη. Κύριε Μποζίκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλησπέρα σε όλους τους Ζακυνθινούς. Λοιπόν, δύο θέματα πολύ σημαντικά αφορούν διαφορετικές κατηγορίες αλλά και όλους τους Ζακυνθινούς μαζί. Να ξεκινήσουμε πρώτα. Ακούσαμε τις απόψεις του κυρίου Αντιπεριφερειάρχη, του κυρίου Μιλωνά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα από το θέμα του πλοίου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή έχουμε στο έξω από το λιμάνι μας ένα πλοίο με πολεμικό υλικό. Περιμένουμε να γίνουν οι έλεγχοι ώστε να δούμε ποιο θα είναι το μέλλον αυτού του πλοίου. Κύριε Μποζίκη, τι έχει κάνει ο Δήμος μέχρι στιγμής, αν υπάρχει κάποια ενημέρωση, κάποια κινήσεις, σε τι φάση βρισκόμαστε? Εγώ, κυρία Καλαμαρά, είμαι σε ανοιχτή επικοινωνία και με τον κύριο Λιμενάρχη και με τον κύριο Εισαγγελέα, κυρίως με τον κύριο Εισαγγελέα. Το πράγμα, από ό,τι με διαβεβαιώνουν και οι δύο αυτές αρχές, είναι υπό έλεγχο. Εγώ όμως απέτησα το πλοίο αυτό να φύγει άμεσα από το νησί μας. Είναι πραγματικά μία ορολογιακή βόμβα. Μάλιστα. Τώρα, να περάσουμε σε ένα άλλο ζήτημα. Έχει να κάνει με την πεζοδρόμηση Αλεξάνδρου Ρώμα, ένα θέμα χιλιοϊπωμένο και πολύ γνωστό ότι έχετε διαφωνία με την αντιπεριφέρεια. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μποζίκη, το εξής. Ο δρόμος άνοιξε σήμερα. Εδώ και κάποιες μέρες έχει σταλεί το έγγραφο στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Μας τα λέει και νωρίτερα ο κύριος Μιλωνάς. Για την Αλεξάνδρου Ρώμα, ο δρόμος άνοιξε. Να σας πω κάτι. Ναι. Σε σχέση με τον Αλεξάνδρο, θα τοποθετηθώ συνολικά σε λίγες μέρες. Ωραία. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτή η απόφαση δεν έχει ακυρωθεί.
Άρα αφού δεν έχει ακυρωθεί, παράγει με αποτελέσματα και συνέπειες, και άρα εγώ στέκομαι στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα άλλα έγγραφα δεν τα γνωρίζω. Θέλω να πω κάτι όμως που είναι γενικότερο. Ναι. Ο Δήμος μας και εγώ προσωπικά και συνολικά η Δημοτική Αρχή παράγουμε πολιτική. Κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα που δεν έγιναν ποτέ στο νησί μας. Μέσα από αυτή την πολιτική δράση παράγουμε κάποιο πολιτικό κόστος. Είτε είναι η Αλεξάνδρου Ρώμα, είτε είναι η χωροθέτηση του νέου Χιτά. Δασική πυρκαγιά που ευτυχώς δεν εξαπλώθηκε σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στην δασική περιοχή πάνω από τα Αργάση. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής απέτρεψε τα χειρότερα, ενώ τα αίτια πρόκλησης της φωτιάς ερευνούνται από την πυροσβεστική υπηρεσία. Βρισκόμαστε στην περιοχή του Αργασίου που πριν από λίγο ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση με πεύκα από ό,τι μας είπε η πυροσβεστική, και είμαστε στο σημείο του συμβάντος όπου σε λίγη ώρα από ό,τι φαίνεται η πυροσβεστική θα καταφέρει να ελέγξει αυτή τη μικρή αιστεία φωτιάς. Στο πόδι βρέθηκαν τις προηγούμενες ημέρες παραγωγοί οποροκυπευτικών της Κυψέλης όταν διαπίστωσαν ότι άγνωστοι εισέβαλαν στα χωράφια τους κλέβοντας από ντομάτες και πατάτες έως νεροκρέμιδα. Ένα από τα βράδια οι δράστες εντοπίστηκαν και μετά από την καταδίωξή τους εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στον Αλικανά. Έκπληξη προκλήθηκε τότε στους παραγωγούς όταν διαπίστωσαν ότι οι κλέφτες των προϊόντων τους ήταν ζακυνθινοί και μάλιστα ο ένας από αυτούς διατηρούσε κατάστημα εστίασης. Να το περνάει μπροστά μου τώρα. Είμαι αυτή τη στιγμή μπροστά από τους καφενιές του αδερφού μου. Έχουμε βάλει λουκέτα και διπλά λουκέτα, γιατί έχουμε συνέχεια κρούσματα με κλεψία στα αγροτικά προϊόντα. Μέσα έχουμε μια καλλιέργεια νεροκρέμιδο, είναι ένα πρώιμο νεροκρέμιδο, και κάποιοι θεωρήσαν εύλογο, ναι, είναι μια έτοιμη καλλιέργεια, να έρθουν να τριγύσουν πρώτοι από τον παραγωγό. Πολλά προβλήματα επικρατούν στην περιοχή του Λαγανά. Η αύξηση των τουριστών του Club 1830 έχουν μειώσει την κίνηση στα εστιατόρια της περιοχής. Την ίδια ώρα εκφράζονται πολλά παράπονα για τα προβλήματα που επικρατούν στην περιοχή, που έως και σήμερα δεν επιλύονται, με αποτέλεσμα η κατάσταση να οξύνεται. Τεράστια είναι η μείωση της κίνησης στα εστιατόρια του Λαγανά, αφού σύμφωνα με τους επαγγελματίες της περιοχής, το μοντέλο τουρισμού που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια με τους νεαρούς επισκέπτες ωφελεί μόνο τους ιδιοκτήτες των μπαρ και των κέντρων διασκέδασης. Όπως ανέφερε ο ιδιοκτήτης του παλαιότερου εστιατορίου της περιοχής, Κώστας Μαλιάς, εάν δεν είχε πελάτες από άλλα σημεία της Ακίνθου, σήμερα θα είχε βάλει λουκέτο στο κατάστημά του, ενώ ο ίδιος σημείωσε πως γίνεται πλέον μάχη στα εστιατόρια για την προσέλκυση πελατείας, με προσφορές που φτάνουν έως και τα 7 με 8 ευρώ το άτομο για φαγητό και ποτό. Εφέτο να είναι το αποκορύφωμα. Να χαθούν όλοι οι πελάτες σοβαροί από το Λαγανά, να επικρατούν μόνο αυτοί οι 17-30. Την απογοήτευσή τους και την ανάγκη να δοθεί μια άμεση λύση εξέφρασαν κάτοικοι της περιοχής Κήπων για την κατάσταση που επικρατεί στον κεντρικό δρόμο. Όπως επισημαίνουν, πρέπει οπωσδήποτε να καθαριστεί ο δρόμος από τα χόρτα και να τοποθετηθεί ένας δεύτερος σκάδος. Από την πλευρά του, αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Διονύσης Τουρκάκης δήλωσε πως θα επιληφθεί του θέματος προσωπικά και πως ο λόγος που δεν έχει γίνει κάποια παρέμβαση στο συγκεκριμένο σημείο είναι λόγω έλλειψης κονδυλίων. Την αγανάκτησή τους εξέφρασαν κάτοικοι στην περιοχή των Κήπων, λίγο έξω από την πόλη, για την κατάσταση που επικρατεί στον κεντρικό δρόμο, αφού όπως επισημαίνουν, ο Δήμος δεν έχει παρέμβει για να καθαρίσει τα χόρτα εδώ και 2 χρόνια. Ενώ τονίζουν πως πλέον η κατάσταση έχει γίνει ανυπόφορη λόγω των τροκτικών και των εντόμων. Παράλληλα, οι κάτοικοι επισημαίνουν πως δεν μπορούν ούτε στην αυλή τους να καθίσουν λόγω της δυσοσμίας από τον έναν και μόνο κάδο απορριμμάτων που υπάρχει στην περιοχή. Όπως εξηγούν, γεμίζει γρήγορα και έχει δημιουργηθεί αιστεία μικροβίων και ιδίως τώρα με τις εξαιρετικά θερμοκρασίες. Από το Μαλάνο το κέντρο μέχρι το άλλο κέντρο που είναι το Αντέτη έχει να καθαριστεί ο δρόμος αυτός ο τράφος τουλάχιστον 2 χρόνια. Δεν υπάρχει θέμα παύσης της λειτουργίας του υπάρχοντος Χιτά στο Σκοπό λόγω κινητοποιήσεων, τόνισε το μέλος του τοπικού συμβουλίου Καλαμακίου Τάσος Τζίμης, αντιδρώντας σε όσα αναφέρθηκαν από τον πρόεδρο της περιοχής Χρήστο Κοντονή μετά την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για μία έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή Χιτή στο Λίβα του Βαραχίωνα. Συνεχίζονται οι αλυσιδωτές αντιδράσεις μετά από την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου να μην εγκρίνει τη μελέτη περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή του Χιτή στο Λίβα του Βραχίωνα. Μετά τις δηλώσεις του Πρόεδρου του Καλαμακίου Χρήστου Κοντονή ότι θα ακολουθήσουν κινητοποιήσεις για το γεγονός ότι ο Χιτάς στο Σκοπό θα συνεχίσει να λειτουργεί,
Το μέλος του τοπικού συμβουλίου της περιοχής, Τάσος Τζίμης, άσκησε κριτική στον πρώτο, τονίζοντας ότι ουδέποτε συνεδρίασε το τοπικό συμβούλιο για το ζήτημα του ΧΙΤΑ. Επεσήμανε δε ότι δεν τον αφορά η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά το πότε θα λειτουργήσει ο νέος χώρος ταφής απορριμμάτων ή υπολοιμμάτων. Δεν υφίσταται τοπικό συμβούλιο, δεν κάνουμε τοπικά συμβούλια, δεν έχουμε συνεδριάσει. Στο πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα της εβδομάδας αναφέρθηκε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Άκης Λαδικός. Όπως φαίνεται, από αύριο μέχρι και την Κυριακή θα φιλοξενηθούν στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο αξιόλογες παραστάσεις και μερικές εξ αυτών με δωρεάν είσοδο. Συνεχίζονται και πληθαίνουν από εδώ και στο εξής οι πολιτιστικές εκδηλώσεις για το φετινό καλοκαίρι. Το νησί του πολιτισμού φιλοξενεί κάθε είδους πολιτιστικές δραστηριότητες, θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες από Έλληνες, Ζακυνθινούς και ξένους καλλιτέχνες. Ενώ αξίζει να αναφερθεί πως αρκετές εξ αυτών είναι με ελεύθερη είσοδο, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να απολαύσουν μοναδικές βραδιές στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Αυτή τη βδομάδα από το πρόγραμμα ξεχωρίζουν δύο παραστάσεις και συγκεκριμένα την Παρασκευή 13 Ιουλίου θα ανέβει η παράσταση το Μεγάλο μας τσίρκο του Ιάκου Βουκαμπανέλη και την Κυριακή 15 Ιουλίου η Όρνηθε στο Αριστοφάνη με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Εισιτήρια προπολούνται στο κιόσκι στην πλατεία Σολομού, στα βιβλιοπωλεία Πλαίσιο και Λιμπροντόρο, στο βιβλιοπωλείο Πάπυρο στο Καταστάρι, στο πρακτορείο Τύπου Ευρώπη και στο κατάστημα Αργυροκαστρίδη την 25η Μαΐου. Οι ενζακίνθο συναντήσεις τέχνης θα ολοκληρωθούν στις 8 Σεπτεμβρίου με τη συναυλία των τραγουδιστάδων Τσιζάκηθος και του Φιώρου του Λεβάντε. Η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Μέσου Ρήνου, η Αυστριακή λοιπόν αυτή η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων. Μια 50 μελής Συμφωνική Ορχήστρα Νέων θα δώσει συναυλία με ελεύθερη είσοδο στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο.